Ό,τι ώρα και να το δείτε, γεια σας. Καλησπέρα. Να πω καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Δεν έχει να κάνει πια. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Liverpool.gr, Παύλα TV, κουλουπού, κουλουπού. Είμαστε τρεις ευτυχισμένοι με την πρόκριση στο τελικό του Champions League. Αλλά δεν είναι όλα ωραία. Δεν είναι όλα ρόδινα. Υπάρχουν και προβλήματα. Και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα θέλουμε να το επεξεργαστούμε σήμερα με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα πάμε μακριά τη βαλίτσα, δεν θα μακρηγορήσουμε. Θα πάμε to the point. Μπούβατς, ο γνωστός μαλλιάς, που κάνουμε και πλάκα κάποια φορά. Ναι. Μπούβατς, δεν είναι αφεντικό, τρώμε για κούρεμα. Τώρα εδώ, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί... Δεν ξέρουμε και πολλά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρουμε πολλά την πραγματικότητα. Τα σενάρια φουσκώσανε, έχει γίνει τρελό, της τρελής. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν θέλουμε εμείς σαν εκπομπή να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι, μιας και μιλάμε για τρίχες του μαλλιά. Και πέρα από αυτό, δεν μας αρέσει γενικότερα να μιλάμε για κάτι χωρίς να ξέρουμε, έτσι. Δεν μπορούμε μαζεύουμε να ξέρουμε τα στοιχεία και επειδή προσπάθησα να βρω λίγο άκρη με Αγγλία μεριά, δεν βγαίνει άκρη. Κάπου είναι υπάρχει μυστήριο. Αλήθεια, αλλά δεν είναι όλη αλήθεια έτσι. Τι εννοούμε λοιπόν. Πάμε κομμάτι-κομμάτι. Αντώνη, πρώτη φορά. Λοιπόν. Αρχικά βλέπουμε ότι, ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Η Κλόπ και η Μπούβατς είναι φίλοι, γνωστοί κλπ. Εδώ και 25 χρόνια περίπου. Ήταν συμπαίκτες στη Mainz. Και από το 2001 και ύστερα είναι συνεργάτες εδώ στη Liverpool, βλέπετε. Στην επόμενη φωτογραφία είναι στη Dortmund και στην επόμενη φωτογραφία είναι στα χρόνια της νιώτης στη Mainz. Έτσι, 17 χρόνια. Πριν περάσουμε τώρα σε πολλές φωτογραφίες, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμένα σαν Αντώνη και νομίζω εκφράζω και τον Γιάννη, μας εκπλήσει το ότι ότι ένας άνθρωπος του επιτελείου του Κλοπ, τον οποίο τον ξέρει μια ζωή, έχει τις σχέσεις που έχει, σηκώνεται και φεύγει δύο μέρες πριν τον επαναληπτικό με τη Ρώμα. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί φεύγει και τι έχει γίνει τέλος πάντων. Πρέπει να έχει γίνει κάτι πολύ χοντρό. Για να κάτι πολύ να σοβαρό. Ναι. Το οποίο δεν ξέρουμε τι φύσης είναι, γιατί πάμε στη φωτογραφία, θα πούμε στη... Λοιπόν, καταρχήν με το που έγινε γνωστή η αποχώρηση του Μπούβατς από το Λίβερπουλ, φουσκώσαν τα σενάρια. Και το σχετικό δημοσίευμα της Telegraph που λέει ότι... Το θεωρεί, ας πούμε, μεγάλη, ας πούμε, ζημιά. Απώλεια. Απώλεια. Ναι. Ωστόσο, μετά από λίγο... Βγήκαν τα σενάρια ότι... Διάψευση της ομάδας. Ναι. Κάτι που πήγε να τα μαζέψει. Η ομάδα, βλέπετε εδώ το δημοσίευμα της Liverpool Echo, που λέει ότι... Δεν εγκαταλείπεται το σύνδεσμο. Ότι δεν εγκαταλείπει, διαψεύει τα σενάρια και λέει ότι θα λείψει μέχρι το τέλος της σεζόν για προσωπικούς λόγους. Επειδή προσωπικοί λόγοι, παρένθεση, με ερωτηματικό δεν είναι επιβεβαιωμένο, ενδέχεται να υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας. Μπράβο. Δεν το διαβάσαμε τα σενάρια, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μπούβατς στην λίστα υποψηφίων διαδόχων του Wenger. Προσέξτε, θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία όπως θέλει να μεταφράζει ο καθένας, διότι κακά τα ψέματα εδώ ήταν πλέον για φημολογία. Δηλαδή, τον βάζουν στη λίστα, μετά από λίγες ώρες, ρίχνουν την απόδοση στον πάτο, το θεωρούν δηλαδή, το μεταφράζουν σαν, η στοιχηματική το μεταφράζει σαν σίγουρο. Εμένα αυτό στα δικά μου μάτια, επειδή ασχολούμαι με το στοίχημα, δεν είμαι ο σούπερ παίκτης, αλλά ασχολούμαι γιατί είναι, είναι μέρος του αντικείμενου της δουλειάς. Μου μυρίζει ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιους να βγάλουν λεφτά. Οπότε αυτόματα μπήκε ένα όνομα στη λίστα επί τη ευκαιρία του γεγονότος ότι έφυγε ο Μπούβατς. Και φυσικά έστω και με τις μερικές αποδόσεις κάποιοι παίξανε και κέρδισαν. Ή θα λέω κέρδισαν, όχι παίκτες, το μόνο σίγουρο. Όποιοι παίξανε τα χάσανε. Εν διάθετη περιπτώσει, για να σας δώσω και μια στοιχεία, κάποια στοιχεία για την Arsenal, γιατί πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Ναι. Όπου τον εμφανίζει η Daily Mail εδώ. Η οποία και όχι μόνο, απλά. Και όχι μόνο. Ναι. Αυτή ξεκίνησε το γαϊτανάκι, αν δεν κάνω λάθος, με τις δημοσιεύσεις. Στην Arsenal λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις Γερμανοί υποψήφοι, τρεις Ιταλοί, τρεις πρώην παίκτες της Arsenal που είχαν δουλέψει υπό του Wenger, οι οποίοι οι δύο είναι Γάλλοι και ο ένας είναι Ισπανός. Οι δύο είναι σε ομάδες αυτή τη στιγμή. Ο Βιερά είναι στο MLS, ο Αρτέτα είναι στην City. Και ο Ανρί είναι στο Βέλγιο, στην Εθνική Βελγίου.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Αυτό όμως που μπορεί να μας μπερδέψει περισσότερο, είτε να μας μπερδέψει θετικά είτε αρνητικά, έχει να κάνει με δύο πρόσωπα που πέρασαν από τον Βενγκέρ, τον Λέμαν και τον Μέτσε Τάκερ, οι οποίοι είναι μέσα στο σύλλογο αυτή τη στιγμή σε θέματα υποδομής, σε θέματα διοικητικά, σε θέματα μεταγραφικά, σε θέματα ακαδημιών και ασχολούνται ήδη. Προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη μέρα το καλοκαίρι. Θα μου πείτε και πού κολλάει ο Μπούβατς με τους δύο Γερμανούς. Κολλάει γιατί είχε δουλέψει πόσα χρόνια στη Γερμανία και ξέρει. Σε Γερμανό δουλεύει. Είναι τόσα χρόνια. Και φυσικά, αν ευσταθεί αυτό, η Arsenal χτυπάει έναν από τους κέριους αντιπάλους για τετράδα. Δεν θα χτυπήσει την United, δεν θα χτυπήσει τη City, δεν θα χτυπήσει την Chelsea. Θα χτυπήσει τους δύο βασικούς υποψήφιους αντίπαλους σημαντικούς για την τετράδα. Εμάς και την Tottenham. Και που μπορεί να χτυπήσει γιατί διοικητικά είμαστε πιο ευάλωτοι. Διοικητικά είναι πολύ, να το πω λαϊκά, κυριλέ η δική μας. Να σας παραπέμψω στον αιώνιο αντίπαλο, όπου διοικητικά δεν μετήχανε πουθενά, αλλά είχαν πλήρη υποστήριξη στον παππού, ο οποίος έκανε και ντου σε διαιτητές, τα οποία δεν λέμε εμείς, τα λένε άνθρωποι που τα βγάζουν σιγά σιγά στη φόρα. Και SMS έκανε που λέγεστε και λοιπά. Έκανε ντου σε φυσούνες, στα ημίχρονα. Αν το σφύριζε κανείς 50-50 και έλεγε έχει το ημίχρονο, έπεφτε ντου και πήγαινε καροτσάκι μέχρι από το αιτίον διατητών. Και σας λέω, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε πάνω στην Αγγλία. Και τα έχουν γράψει και μεγάλα site. Άστε να πούμε στην Ελλάδα, τα διαβάζουμε αυτά και τα πούμε στον Λούκου. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να κάνουμε εδώ για να μην χαλάσουμε τη μόστρα. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στον Μπούβατς, στο θέμα που μας καίει τώρα. Πολλοί που μεταφράσουν λοιπόν ότι για να είναι δύο Γερμανοί μέσα και να υπάρχουν μια δεκάδα υποψήφοι, ο Μπούβατς ισχύει αυτό που λέω εγώ το σενάριο περί τη στοιχηματική και θέλει να βγάλει λεφτά. Η στοιχηματική. Απ' την άλλη, θα πούνε, μα να λέει, που είναι δύο Γερμανοί, γιατί να μην με τον Μπούβατς, που είναι Γερμανό αναθρεμένο ποδοσφαιρικά. Εν τω μεταξύ, εγώ θεωρώ ότι επειδή βγήκαν και σενάρια θέματος σχέσεων στη συνεργασία με τον Κλοπ, που όσο και να πλακωθούν δύο φίλοι, είναι φίλοι. Είναι φίλοι, παιδιά. Και δεν μπορεί να του κάνει πίσω, θα κάνει πίσω. Δεν μπορεί να του κάνει τέτοιο χουνέρι δύο μέρες πριν τον ημιτελικό του Champions League. Να σας πω από την εμπειρία μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το βλέπω εγώ και πώς το έχω βιώσει και στην προηγούμενη δουλειά μου. Εκεί που κάνεις πίσω σε έναν συνεργάτη, σε έναν υπάλληλο, σε έναν υφιστάμενο ή ένας προϊστάμενος θα πρέπει να κάνει πίσω, είναι δεδομένο αυτό έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Κλόπ είναι προϊστάμενος του Μπούβατς και είναι φίλοι και συνεργάτη. Είναι προϊστάμενος. Εκεί που κάνει πίσω είναι σε θέμα υγείας. Και δειλά-δειλά βγήκε κάπου ότι έχει πρόβλημα ο πατέρας του, σοβαρό, και τον επισκέπεται, λέει, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καιρό τώρα αυτό, όχι τώρα. Καιρό τώρα, δεν είναι φρέσκο. Ναι. Είναι καιρό τώρα. Απλά δεν δόθηκε σημασία. Όμως τώρα έγινε κανονιά και εμφανίστηκε και αυτό, διότι είναι παραμονή ημιτελικού Champions League αυτό που είναι Δευτέρα πρωί. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ πάντως σου είπα, θεωρώ ακραίο να έχει γίνει κάτι με στιγματικές. Τέλος πάντων, εγώ είμαι λίγο πιο συναισθηματικός. Δεν ξέρω. Εγώ τα βλέπω πολύ ψυχρά. Τι μπορεί να έχει γίνει. Δεν έχω σταματήσει να έχω μόνο συναισθηματισμό. Εντάξει. Απλά να γι' αυτό είμαστε δύο για να λέμε τις δύο απόψεις. Αυτό. Να πούμε ότι σε αυτό που έλεγε και ο Αντώνης, λέω και εγώ, ας πούμε, ότι η Arsenal μπορεί να θέλει να χτυπήσει κέρια την ομάδα ενισχύοντας το δικό της δυναμικό, με το να αφαιρέσει ένα κομμάτι το puzzle της Liverpool, έχει να κάνει με αυτό που είχε πει πέρσι τον Αύγουστο ο Γερμανός. Αυτό. Δείτε την κάρτα. Είναι το ρεζουμέ της όλης εκπομπής. Το τι είχε πει πέρσι τον Αύγουστο του 2017 ο Κλοπ για τον Μπούβατς, κάτι που το έχει πει και άλλες φορές. Ότι είμαι τίποτα χωρίς αυτόν. Και προχωράμε στην επόμενη κάρτα, που μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις τώρα, το ρεζουμέ. Είναι η τελευταία φράση που λέει ότι ο Ζέλικο είναι ο εγκέφαλος και ο Πίτερ, ο Κράβιτς, πώς λέγεται, Κράβιτς, είναι τα μάτια. Δεν μας είπε κάτι καινούργιο, το ξέραμε, απλά το παραθέτουμε για να καταλάβουμε όλοι και να κατανοήσουμε πόσο σημαντική θα είναι η ενδεχόμενη απώλεια του Μπούβατς στην Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, φέτος η σεζόν δεν μπορείς, είναι στα τέλη της, δεν μπορείς να ασχοληθείς με τον Μπούβατς. Έχοντας τετράδα. Όχι, πάει και εκτιμένη ταχύτητα. Ναι, τώρα δεν μπορείς με τον Μπούβατς. Παρότι ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου, γιατί την έβλεπα τη live στο Facebook. Και ο Βαϊνάλντουμ ρωτήθηκε και ο Κλοπ ρωτήθηκε για τον Μπούβατς και οι δύο. Απέφυγαν να απαντήσουν. Απέφυγαν ψυχρά. Εντάξει, ο Τζίνι με το χαμογελάκι του. Ο Κλοπ λέει: βγήκε ανακοίνωση λέει για αυτό το θέμα, λέει: δεν θα σου πω περισσότερα. Τι να πει τώρα. Λογικό δεν είναι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι. Προβληματιζόμαστε.
Και θέλω να πιστεύω ότι είναι σε θέμα υγείας, διότι έτσι μπορώ να το μεταφράσω από την εμπειρία μου. Δηλαδή, όσοι και να έχουν πλακωθεί, θα μπορούσε να κάτσει μέχρι τέλος της χρονιάς. Ήταν τέσσερα παιχνίδια στην ουσία. Τώρα είναι τρία. Για να όμως μην μπορεί να κάνει πίσω, εγώ θεωρώ ότι μάλλον ο πατέρας του είναι τόσο σοβαρά, όπου θέλει να είναι κοντά του. Και είναι ανθρώπινο, ρε παιδί. Είναι ανθρώπινο. Απλά. Πόσες φορές δηλαδή δεν έχουν παράδειγμα ποδοσφαιριστές παραμονές κομικών παιχνιδιών γιατί γεννάει η γυναίκα του. Και τι να κάνουμε. Και από εκεί πέρα. Γεννάει η γυναίκα μου, τι να κάνουμε. Δηλαδή. Πρέπει να είναι κοντά. Θέλει να είναι κοντά, να το ζήσει. Που άλλοι το έχουν θυσιάσει. Ο Μωρένο φέτος το θυσίασε. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Ναι. Τα λέμε όλα. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Είναι στην παλαβομάρα του καθενός. Αυτό. Αλλά είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Τέλος πάντων, ευελπιστούμε να τελειώσουμε σύντομα με αυτή την ιστορία. Θα σας κρατάμε ενημέρωση. Σε αυτό φυσικά το παρακολουθούμε κι εμείς και ό,τι έχουμε νεότερα θα τα ξανασερβίρουμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθεί φρέσκο επεισόδιο αύριο το πρωί. Μεταγραφικό. Μετεγραφικό, ναι, yes.